με την παρέλαση μαθητών, πολιτιστικών συλλόγων και στρατιωτικών σχηματισμών κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την 112η επέτειο απελευθέρωσης της Τάσου από τον Οθωμανικό ζυγό. Λαμπρή μέρα και από πλευράς καιρού τελικά για να γιορτάσουμε άλλη μια φορά την απελευθέρωση της Τάσου. Το νησί απελευθερώθηκε από δυνάμεις του ελληνικού πολεμικού ναυτικού που τότε κυριαρχούσε στο Αιγαίο σε μια εποχή που η Ελλάδα μεγάλωνε και αύξανε με γοργούς ρυθμούς την εδαφική της κυριαρχία. Από τότε πέρασε αρκετός καιρός. Άλλαξαν πολλά. Οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες στην σύγχρονη εποχή δεν μειώθηκαν, θα έλεγα ότι αναζωπυρώνονται. Όμως το σίγουρο είναι ότι το νησί ατενίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση, με δυναμισμό και αισιοδοξία. Σήμερα τιμούμε το νησί μας από την απελευθέρωσή της από το τουρκικό ζυγό. Είναι μια μέρα τιμής για τους προγόνους μας που με αυτοθυσία μας έδωσαν την ελευθερία. Η Θάσο σε πλούσια σε ιστορία και σε πολιτισμό αποτελεί φάρο αντίστασης και πίστης ενάντια σε αυτούς που επιβλέπουν την ελευθερία. Η Θάσο ήταν πρώτη που ξεκίνησε εδώ πάνω για την ελευθερία, για την αντίσταση και την υπερηφάνεια. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά που περάσανε, ήταν πάρα πολύ καλά και θέλω να δώσω συγχαρητήρια καθώς και στους εκπροσώπους των συλλόγων. Επίσης με έκανε ιδιαίτερη χαρά που είδα το ΕΠΑΛ της Θάσου που για πρώτη φορά παρήλασε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω γι' αυτό τον Υπουργό για τη χαρά που μας έδωσε να ιδρύσουμε εδώ το ΕΠΑΛ. Συγχαρητήρια σε όλους, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά από τη Θάσο, χρόνια πολλά στην Ελλάδα. Η μέρα της απελευθέρωσης μας στέλνει το μήνυμα ότι κάθε λαός πρέπει να προασπίζεται τα δίκαια της χώρας του, την εθνική του ακεραιότητα και να έχουμε σεβασμό προς την ελευθερία και των άλλων λαών και αυτό αξιούμε και από τους υπόλοιπους. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σήμερα στη Θάσο, σε όλους τους Θασίους, σε όλους τους ανθρώπους που πανηγυρίζουμε σήμερα την απελευθέρωση του νησιού μας. Είναι γεγονός ότι η Θάσος άντεξε πολλά χρόνια υπό Οθωμανικό, υπό Αιγυπτιακό δεσμό και όλες τις φορές εκείνο το οποίο ήταν χαρακτηριστικό ήταν η αιμονή της στα ιδανικά και στα ιδεώδη του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους Θασίους απανταχού της γης. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ και τον Δήμαρχο της Θάσου, τον Λευτέρη τον Κυριακίδη, ο οποίος κάνει κάθε φορά την προσπάθεια έτσι ώστε να αναδεικνύει το ρόλο του νησιού, την προοπτική του νησιού, αλλά ταυτοχρόνως να αναβαθμίζει ακόμη και το εορταστικό μέρος των εκδηλώσεων που έχουν εθνικό περιεχόμενο. Χρόνια πολλά στη Θάσο, 112 χρόνια ελεύθερο και ελληνικό το νησί μας, ένα νησί με μεγάλη προσφορά στα γράμματα, στις τέχνες, στον πολιτισμό, στην οικονομία της περιοχής. Εύχομαι σε όλους τους Θάσους, άντρες και γυναίκες και σε όλους τους Θάσους που είναι εκτός νησιού, που είναι πάρα πολλοί, είναι η μεγαλύτερη κοινότητα έτσι κι αλλιώς στην Καβάλα η Θάση. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στο νησί μας. Για μένα είναι ιδιαίτερα συγκινησιακή η ατμόσφαιρα σήμερα, γιατί πρώτη φορά σαν αντιπεριφερειάρχης τουρισμού είμαι στο νησί μου και το γιορτάζω. Καταλαβαίνετε πόσο συγκινημένος είμαι. Είναι υπέροχη ατμόσφαιρα και πραγματικά πρέπει να το ζούμε κάθε χρόνο. 112 χρόνια φέτος θα γιορτάζουμε συνέχεια την ανεξαρτοποίηση του νησιού μας. Σήμερα γιορτάζουμε 112 χρόνια ελεύθερη Θάσος και παράλληλα 100 χρόνια Ιερά Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Η Ιερά Μητρόπολη και ο Δήμος της Θάσου
συνεορτάζουν το διήμερο αυτό τις δικές τους γιορτές μαζί για πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι σήμερα παρευρέθηκαν στις εορταστικές μας εκδηλώσεις, τον Μητροπολίτη φυσικά Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο, τον δικό μας ποιμενάρχη, τον κύριο Στέφανο, τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τους δύο θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, τον κύριο Αρχοντή και τον κύριο Ιωσηφίδη, όλους τους αντιδημάρχους, τους δημοτικούς μας συμβούλους, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον στρατηγό του ΔΣ του Σταρτού, τον μέραρχο της Καβάλας. Όλοι αυτοί με την παρουσία τους μας τίμησαν, τους ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Χρόνια πολλά στη Θάσο μας, χρόνια πολλά στο αγαπημένο μας νησί. Να είναι καταρχήν πάντοτε έτσι να είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι, να δίνουμε το μήνυμα της ενότητας για την πατρίδα μας, για τον τόπο μας. Και επειδή και η καιρή είναι δύσκολη, αυτό το κομμάτι πρέπει να το κρατήσουμε και να το διασφαλίσουμε. Να είμαστε γεροί και του χρόνου εδώ με τους φίλους από τη Θάσο να είναι όλα καλά και ευλογημένα. Χρόνια πολλά!